Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, υποψήφιο για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Περιμένουμε, κύριε Γεωργιάδη, κάποιες εξηγήσεις για το τι συνέβη και να βάγισε η διαδικασία, γιατί είναι πρωτοφανές μια εσωκομματική διαδικασία να μην ολοκληρώνεται και φυσικά ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το φιάσκο. Καταρχάς να πω ένα μεγάλο συγγνώμη από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο η ΚΕΦΕ. Η Νέα Δημοκρατία είναι τα χιλιάδες στελέχη που ήταν στην ώρα τους και είχαν ανοίξει τις κάλπες. Η Νέα Δημοκρατία είναι χιλιάδες εθελοντές που δούλεψαν για να γίνουν αυτές οι εκλογές. Και η Νέα Δημοκρατία κυρίως είναι οι χιλιάδες άνθρωποι που πήγαν πρωί-πρωί να ψηφίσουν. Και που έδειξε η διαδικασία ότι θα είχε τελικά πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πολύ μεγαλύτερη της αναμενωμένης. Άρα δεν είναι η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, η εικόνα του φιάσκου που προκάλεσε η ΚΕΦΕ. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή μου είπατε για ευθύνες. Πρώτα απ' όλα, εγώ, όπως ξέρετε, δεν κρύβομαι. Καλά, η ΚΕΦΕ δεν είναι τίποτα αριανή. Το όργανο για να κάνει εκλογές. Η ΚΕΦΕ είναι το όργανο. Όλοι μετήχανε στην ΚΕΦΕ. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όλοι, θέλω να πω, τα στελέχη της κόμματος. Ναι, κομματικά στελέχη. Όλοι υποψήφιοι εκπροσώπους τους, οι Παπαμιμίκοι, κομματικά στελέχη. Κομματικά στελέχη. Ναι. Έτσι, θα σας πω και αν μου δώσετε δύο λεπτά αμέσως. Εγώ όταν διαπίστωσα από χθες το μεσημέρι ότι ανεβαλόταν συνεχώς το τεστ του συστήματος και όταν διάβασα στο Facebook μία ανάρτηση ενός μέλους της ΚΕΦΕ, του κ. Κόκαλη, ο οποίος έλεγε ότι δεν βλέπει να γίνει διαδικασία, στον δικό μου εκπρόσωπο που έχω στην ΚΕΦΕ, του έδωσα την εντολή και ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών. Το κύριο επιχείρημα ήταν να το πούμε γρήγορα στον κόσμο ότι δεν πρόκειται να δουλέψει το σύστημα, για να μην τον ταλαιπωρήσουμε. Δηλαδή η εταιρεία αυτή δεν δούλεψε το σύστημα και να βλήθηκαν οι εκλογές. Φαινόταν και... από το μεσημέρι χθες πήγαινε συνέχεια από αναβολή σε αναβολή το τεστ. Είχε ήδη αναβληθεί να γίνει Παρασκευή, είχε πάει Σάββατο. Από το Σάββατο μεσημέρι πήγε 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα πήγε 8. Φαινόταν ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ τότε ζήτησα την αναβολή των εκλογών. Και ο κύριος Παπαμιμίκος με πήρε στο τηλέφωνο. Εγώ επέστρεφα από την περιοδία μου στην ορεινή ναυπακτία στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι και μου είπε ότι έχει βρεθεί τεχνική λύση, να μην ανησυχώ και του μου εγγυάται προσωπικά ότι θα γίνει διαδικασία. Γι' αυτό και δεν επέμενα. Κύριε Γεωργιάδη, το πρόβλημα ήταν τεχνικό. Αίτημα. Ήταν τεχνικό ή υπήρχε πολιτική μεθόδευση. Δεν πιστεύω καθόλου στο δόλο, κύριε Πρέντερη. Δεν πιστεύω στο δόλο. Στην βλακία, αλίμονο, δηλαδή, αλίμονο αν μπω σε σενάρια συνωμοσίας και σας πω ότι αυτό έγινε για να κερδίσει ο Α ή ο Β υποψήφιος. Παιδιά, όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Το κόμμα το θέλουμε ισχυρό. Δεν υπήρχε, κάτι γνώμη μου, δόλος. Υπήρχε όμως προφανής αστοχία. Μόνο η εταιρεία, δηλαδή. Γι' αυτό κύριε και ο κύριος Παπαμιμίκος. Αυτό το φιάσκο. Όχι μόνο η εταιρεία, υπό την εξής έννοια. Προφανώς η εταιρεία φταίει. Δεν συζητείτε αυτό. Δεν υπάρχει θέμα στο ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να παραδώσει το έργο που είχε αναλάβει. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτή τη διαδικασία των εκλογών, έχουν γίνει ορισμένα πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τιμούν τη Νέα Δημοκρατία ή τη διαδικασία. Φέρω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της ΚΕΦ, ο κ. Παπαμιμίκος, να ξέρουμε όλοι στο κόμμα ότι υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο υποψήφιο, τον κύριο Τζιτζικώστα, και μάλιστα με τα πάθους. Ούτε ότι ο άλλος που ήταν στην ΚΕΦ, ο κύριος Ιωαννίδης, ο πρόεδρος ΟΝΕΔ, να βρίσκεται σε όλες τις ομιλίες του κύριου Μεϊμαράκη και να υποστηρίζει με τα πάθους τον κύριο Μεϊμαράκη. Καλά, γιατί αυτό. Είναι, έχουν... Εγώ θα όχι, να κάνω μια ερώτηση. Έτσι. Ωραία, για να πάμε λίγο σε ευθύνες. Κύριε Μπεντέρη, αφήστε να πω κάτι. Ναι, πέστε το, πείτε, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά... Ο λόγος με τον οποίο το αναφέρω αυτό είναι ότι όταν μέσα στο κόμμα άρχισε να επικρατεί μεταξύ τους αυτός ο διχασμός, όταν έφτασε ο κύριος Μεϊμαράκης να μην μπορεί να μιλήσει ούτε καλημέρα να πει με τον κύριο Παπαμιμίκο και αντιστρόφως. Έχει πολιτικές προφανώς ευθύνες, προφανώς η συνεργασία μεταξύ των κεφαλών του κόμματος για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία δεν μπορούσε να εξελιχθεί ομαλά. Ωραία. Άρα. Τελεία. Πάμε έτσι, παρακάτω. Ο κύριος Παπαμιμίκος πρέπει να παραιτηθεί. Ο κύριος όμως Μεϊμαράκης. Εγώ δεν έχω ζητήσει την παραίτηση του κύριου Μεϊμαράκη. Οι άλλοι δύο συνυποψήφοι σας το ζητήσανε. Εσείς είπατε να δώσει εξηγήσεις. Εγώ δεν έχω ζητήσει. Πού να δώσει εξηγήσεις. Γιατί βάσει καταστατικού ναι, πού την να ευθύνη την έχει η ΚΕΦΕ και όχι ο κ. Μεϊμαράκης. Πού να δώσει εξηγήσεις. Ζητάω την σύγκληση των κομματικών οργάνων. Δηλαδή, της κοινοβουλευτικής ομάδος, ξέρω ότι έχει γίνει μια πρόταση από 15 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Αβγενάκη και αρκετούς άλλους. Είδα τώρα και το tweet του κ. Δένδια, το tweet του κ. Κικίλια, της κ. Κεφαλογιάννη. Πρέπει να γίνει η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας ή δυνατόν και αύριο. Κύριε Ραγουγεωργιάδη, φοβάμαι ότι συζητάτε τα αυτονόητα. Όχι, δεν είναι, είναι αυτονόητο, δυνατόν με το σημερινό μέχρι φιάσκο. Αυτή την ώρα, είναι δυνατόν με το σημερινό φιάσκο ώρα, να μην συνεδριάσει αύριο πρωί ξημερώματα την κοινοβουλευτική ομάδα. Μέχρι αυτή την ώρα, κύριε Πρετεντέρη, τι κόμμα είναι αυτό. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Μεϊμαράκης, που έχει και την ευθύνη της σύγκλησης, δεν την έχει εγκαλέσει. Ωραία, χρειάζεται. Άρα δεν είναι και τόσο αυτονόητο για να συγκληθεί.
Χρειάζεται εν τρίτο των βουλευτών για να συγκληθεί. Όχι, δεν θέλω να γίνει με πίεση να το κάνουν οι βουλευτές. Πώς θα γίνει άμα δεν συγκαλέσει. Θέλω ο κύριος Μεϊμαράκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εν πάση περιπτώσει, να πάρει επιτέλους μια πρωτοβουλία. Δύο μήνες, κύριε Πρεδρέ. Αυτό να γίνει, κύριε Πρεδρέ. Δύο μήνες, κύριε Σαράβουλο, κύριε Πρεδρέ. Ζούμε στη σιωπή. Δεν μας έχετε απαντήσει σε αυτό. Δύο μήνες δεν μιλάμε μεταξύ μας. Δύο μήνες δεν έχουμε κανένα διάλογο. Δύο μήνες δεν μιλάμε για πολιτικά θέματα. Λοιπόν, ο κύριος Μεϊμαράκης δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή τη σιωπή. Τον παρακαλώ πολύ, τον θερμοπαρακαλώ, ως πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, να αναλάβει επιτέλους πρωτοβουλία, να συγκληθούν τα όργανα. Λυπούμαι που θα το πω. Ο διχασμός μεταξύ του κυρίου Μεϊμαράκη και του κυρίου Τζιτζικώστα και των βουλευτών που τους υποστηρίζουν, γιατί δυστυχώς ενέπλεξαν την κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή τη διαδικασία ως μη όφυλαν, θέτει τον κίνδυνο σε μια ενδεχόμενη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος να δούμε τους βουλευτές που υποστηρίζουν ένας τον άλλον να μην δίνουν την εικόνα που θέλουμε για τη Νέα Δημοκρατία. Καλό λοιπόν και τους συναδέλφους να είναι συγκρατημένοι, γιατί δυστυχώς δεν συγκρατήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκλογών και τοποθετήθηκαν δεξιά και αριστερά ως μειόφυλα. Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι εσωτερικό σας θέμα που ελάχιστα ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι σήμερα ένα κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση του τόπου δεν μπορείτε να κάνετε ισοκομματικές εκλογές. Δεν μπορείτε να στείλετε 1.200 κάλπες. Είτε φταίει ο Παπαμιμίκος, η Παπαμιμίκα ή το Παπαμιμικάκι. Και κανένα ενδιαφέρον δεν έχει ο κόσμος για το αν μπορείτε δεν μπορείτε να κάνετε εκλογές. Μπορούμε να κάνουμε εκλογές και θα τις κάνουμε. Αλλά για το αν μπορείτε να κυβερνήσετε, ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Μπορούμε και θα τις κάνουμε. Και πρέπει να σας πω ότι ο λόγος πρέπει να συγκληθεί η κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν είναι μόνο οι εκλογές. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε σοβαρά νομοσχέδια στη Βουλή. Μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το ασφαλιστικό. Μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το νομοσχέδιο για τους αγρότες. Άρα είστε υπέρ μιας ταχείας λύσης, δηλαδή να γίνουν εκλογές. Όσο γίνεται γρηγορότερα, κυρία Σαράβουλο. Εκλογή θα κάνετε, αρχηγού. Όσο γίνεται γρηγορότερα. Πρέπει να συνεχίσει η διαδικασία. Εκλογή θα κάνετε. Σας είπα. Όσο γίνεται γρηγορότερα. Πότε δηλαδή. Αυτό θα μας το πει η επόμενη εταιρεία που θα επιλέξουμε, που θα εγγυηθεί τη διαδικασία. Καλά Χριστούγεννα. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και γρηγορότερα. Ο κ. Μεϊμαράκης να παραμείνει, κύριε Γεωργιάδη. Ακούστε, εγώ δεν βάζω στο ίδιο κάδρο ευθύνη, σας είπα, τον κύριο Μεϊμαράκη και τον κύριο Παπαμιμίκο. Ο λόγος είναι ότι την ευθύνη την είχε η ΚΕΦΕ. Ο κύριο Μεϊμαράκη, κατά τη γνώμη μου, έχει την εξής ευθύνη. Ως πρόεδρος του κόμματος, θα έπρεπε νωρίς να έχει διαπιστώσει το πρόβλημα, να μας έχει ενημερώσει και να έχει συγκαλέσει τα όργανα. Διότι ναι, μεν είναι υποψήφιος πρόεδρος, παραμένει όμως και ο πρόεδρος. Άρα θα έπρεπε να έχει προστατεύσει το κόμμα από αυτό το φιάσκο. Λοιπόν, τις οφείλω όμως να σας πω. Θα υπάρχει άπλητος χρόνος. Το μείζον για μένα τώρα. Κυρία Σαρούλ, κλείστε με αυτό παρακαλώ. Το μείζον για μένα τώρα και πιστεύω για όλους τους νεοδημοκράτες είναι με ψυχραιμία και ενότητα να συζητήσουμε τι πράγμα. Δεν μπορεί, κυρία Σαράφολου και κύριε Πρεντέρη, ο ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη εβδομάδα που πέρασε να έχει δώσει το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κοψοχρονιά. Οι μετοχές του ελληνικού δημοσίου στις τράπεζες πέρσι τέτοια εποχή άξιζαν 34 δισεκατομμύρια. Και σήμερα αξίζουν 740 εκατομμύρια. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τέτοια εγκλήματα κατά της χώρας και η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο να μην κάνει αντιπολίτευση της προκοπής, αλλά να παρουσιάζει και αυτή την εικόνα του φιάσκου. Είμαστε λέτε εμάς. Άρα πρέπει αύριο το πρωί να συγκληθούν τα όργανα του κόμματος, να συζητήσουμε όχι μόνο τι πήγε στα όργανα της άμεσης διαδικασίας. Είστε σαφείς, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά και την αντιπολίτευση. Κύριε Πρεντέρη, είναι σοβαρό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που θα κάνουμε στον κύριο Τσίπρα. Να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους το κόμμα μας. Κύριε Γεωργιάδη. Τι ακούγεται και τι σενάρια λέγονται και να τα κόψουμε. Τα περί συγκυβερνήσεως, περί οικουμενικής και όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ.